Εσφαλτής, εσφαλτή, πάντα οι εκλογές είναι μια εσφαλτή χώρα, για όλο τον κόσμο. Μετά από πολλά χρόνια δεν είστε σε κάποιο ψηφοδέλτιο, δεν ψηφίσατε τον εαυτό σας, πώς νιώθετε γι' αυτό. Μα πολλά χρόνια. Έχω 12 χρόνια από τον κόσμο που ψηφίσατε. Έχω περάσει και καλά και καλά. Και τώρα ήρθε η ώρα να αποσυρθώ από τα κοινά του Δήμου. Εκεί και πέρα έχω πολλά άλλα να κάνω. Έχουμε το μουσείο και το καθένα και στο οποίο το πρόεδρος και στο οποίο το οποίο ευχαριστώ ότι μέχρι τώρα στο Ιάς θα αρχίσει να αρχίζονται. Υπάρχει και ένα άλλο όνειρο του κυβωτός του ελληνικού αμπελώνα με οποία είναι λίγο ανακατεμένο και θα αγαπηθώ περισσότερο εδώ από τάδε περισσότερο εδώ. Και επιπλέον είμαι και λιόπατρος. Αυτό να σας λέω τίποτα, έχαρος, άρεσε αυτό, πάσα. Θα αποσιωθείτε λοιπόν στη σύζυγο. Την επόμενη μέρα στην Θεσσαλονίκη. Θα αποσιωθείτε στη σύζυγο. Ήταν δύσκολη ή εύκολη απόφαση να ψηφίσετε τον επόμενο δήμαρχο. Θα το δούμε. Την επόμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη, πώς το διατάξατε. Κοίταξε το ότι θα υπάρξει μια ανακατοσούρα επειδή είναι τέτοιο το εκλογικό σύστημα. Τόνοι χαρτιά, θα δώσω σε ολόκληρο. Έφυγε για τα χαρτιά. Και το ότι θα υπάρξει μια ανακατοσούρα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε 19 υποψηφίους που υπάρχουν για τις αλλογίες. Δηλαδή όλοι με τον Ιωσή Μπαγεράβη τα έχουν. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ψηφοφορία για το ευρωψηφοδέλτιο. Πρέπει να αντιληφθούμε σαν ψηφοφόρηση ότι η Ευρώπη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πόλη μας. Δεν παίζουν ρόλο οι καυγάδες μεταξύ του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και του Βέννη και άλλου που άλλοι το βρίσκουν. Το κύριο παίζει ρόλο είναι να μετέχουν ενεργά στην Ευρώπη. Διότι από την Ευρώπη εξαρτάται και η καλή πορεία της Ελλάδας. Εν τέλει, αυτό που είναι. Για πρώτη φορά και 17 χρόνια ξέρουμε τι σχέδιο με του νέου ανθρώπου, συμπαθούν και ιδιαίτερα. Το